και κύριοι. Είναι το Sender και είναι η εκπομπή Pre-News, το καθημερινό ραντεβού με την ενημέρωση στις 8 για όλη την Βορειοανατολική Ελλάδα μέσω του δικτύου της DJI και για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Sita Vision. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον απόϊχο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Eurogroup, μια συμφωνία που σηματοδοτεί την επιστροφή των θεσμών στις συζητήσεις με την κυβέρνηση με στόχο περαιτέρω μεταρρυθμίσεις σε συντάξεις, σε φορολογικό και μεταρρυθμίσεις που θα ισχύσουν από το 2019. Η συμφωνία αυτή έχει είχε ως συνέπεια πειρά καταρρυπάς από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έδωσε τα πάντα. Η μεν κυβέρνηση αντιτείνει ότι η συμφωνία αυτή δεν σημαίνει επιπλέον κόστος, απλά κάποιες μεταρρυθμίσεις και θα δώσει τη δυνατότητα της κυβέρνησης μέσω της προσωπικής χαλάρωσης να εφαρμόσει ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, ούτε τα εφιαλτικά σενάρια για Brexit φαίνεται ότι έχουν υπόσταση, ούτε φαίνεται ότι υπάρχει λόγος για πρόωρη προσφυγή στην κάλπη. Μαζί μας είναι τρεις εκπρόσωποι των κομμάτων, τρεις εκπρόσωποι ελληνικών κομμάτων για να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της συμφωνίας. Είναι ο Φώτης Λάζος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε κύριε Λάζο. Η Μαρίνα Φιλιππίδου από τη Νέα Δημοκρατία. Χαίρετε κυρία Φιλιππίδου. Και ο Κρυστάλλης Δυσγιώσης από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλησπέρα σας. Δημοκρατική Συμπαράταξη ή Πασόκ, μας έχετε λίγο μπερδέψει, κύριε Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εγώ είμαι βέβαια γραμματέα στο Πασόκ, να πληρωτήσω, αλλά. Κατά την παρέτησή του ο Χειμωνάς, κατά την αποχώρησή του, είπε πια Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ είναι και ας τα αφήσουμε αυτά. Θα έρθουμε όμως αυτά στην πορεία. Θα σας πω για το Θανάση. Επετέφθη συμφωνία, κύριε Λάζο. Απετέφθη για πολλωστή φορά η απόλυτη σύγκρουση ή τα εφιαλτικά σενάρια για Brexit και όλα αυτά και κάτι δημοψηφίσματα που ακούγονταν και όλα αυτά. Είστε ικανοποιημένοι? Λέγατε ότι εμείς δεν δεχόμαστε πλέον μέτρα. Λέγατε ότι δεν συμφωνούμε από τώρα να δεσμευτούμε ότι θα νομοθετήσουμε ή θα πάρουμε μέτρα μελλοντικά. Τελικά όλα τα δέχεστε. Πού είναι το λάθος των κομμάτων της αντιπολίτευσης που σας κατηγορούν ότι τελικά δώσατε τα πάντα? Κύριε Σπιτσέρη, καταρχάς αυτός που επένδυσε στην καταστροφολογία και στα εφιαλτικά σενάρια όπως αναφέρατε είναι η εξωματική αντιπολίτευση. Είναι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Εμείς αυτό το οποίο επιδιώκαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν να υπάρξουν συνθήκες ολοκλήρωσης του προγράμματος μέχρι το 2018, χωρίς επιπλέον μέτρα, μέσα από μια συμφωνία όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο Eurogroup. Μέσα λοιπόν, τι λέγαμε, μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση την οποία επιδιώκαμε, άλλαξαν οι σχεδισμοί, βρήκαμε συμμάχους εκεί που είμαστε εντελώς μόνοι. Πλέον βλέπουμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη μετατόπιση των Ευρωπαίων σοσιαλιστών. Πολλές χώρες του Νότου, της Νότιας Ευρώπης, έχουν συνταχθεί υπέρ της εξεύρεσης μια της λύσης για την αξιολόγηση και επιδιώκαμε όλο το χρονικό διάστημα να υπάρξει ένα αναγκαίο ρεαλιστικό σενάριο. Και αυτό που επιδιώκαμε φυσικά ήταν να υπάρξει ένα έγκυρο κλείσιμο της αξιολόγησης, το οποίο θα μας οδηγήσει σε δρόμους που αφορούν την ποσοτική χαλάρωση, το πρόγραμμα ένταξης ποσοτικής χαλάρωσης, την μείωση των επιτοκίων και στην ανάπτυξη. Τελικά, η αξιωματική αντιπολίτευση όλο αυτό το χρονικό διάστημα πόνταρε στην καταστροφή, στην αποτυχία της κυβέρνησης, αποσκοπώντας μόνο και μόνο στο πώς να αναρριχθεί στην εξουσία ο νυν πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τυχόν καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε εμάς, αλλά οφειλόταν αποκλειστικά στις διαφορές, στις διαφορετικές απόψεις μεταξύ διεθνούς, του Μεσημετικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωτίστως της Γερμανίας, η οποία
έβαζε σαν αναγκαίο όρο την συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα. Και αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις θεωρώ ότι τις εκμεταλλευτήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και φτάσαμε έτσι λοιπόν στο χθεσινό Eurogroup, έχοντας τη συμμετοχή και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως σας θυμίζω σημαντικές δηλώσεις που έχουν κάνει και στο παρελθόν ο Πιέρ Μοσκοβισί της Γαλλίας, ότι η Ελλάδα έχει τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις και δεν είναι διαρκόν να θέτουμε νέα ας πούμε, επιπλέον μέτρα. Το ίδιο, στο ίδιο μήκος κύματος κοιμάθηκαν δηλώσεις του Τζιάνι Πιτέλα, ο οποίος θεώρησε ότι είναι απαράδεκτη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο Γκάμπριελ έριχνε βολές κατά του Σόιμπλε όλο το χρονικό διάστημα. Και τελικά αυτή η συμφωνία, η οποία είναι ένα περίγραμμα, θα έλεγα, ένα περίγραμμα μιας μεγάλης επιτυχίας, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιδίωγε η κυβέρνηση, και έγινε το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε έτσι να πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα μέτρα που αφορούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, αλλά και το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2019 φυσικά. Μόνο να επισημάνω ένα σημείο, ότι μέχρι τώρα, εδώ και 1,5 χρόνο, αυτό το οποίο υποστήριζαν οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της Ευρώπης, συνεπικουρούμενες με την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό που απαιτούσαν λοιπόν είναι τι, να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα κόστιζαν 4,5 δις στις πλάτες του ελληνικού λαού, το οποίο αυτό δημοσιονομικό κενό δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία λοιπόν που επιτεύχθη μέσα από το Eurogroup. Κυρία Φιλιππίδου, όσον αφορά τα καταστροφικά σενάρια, είναι αλήθεια ότι όλο αυτό το διάστημα ακούγονταν πολλά και δραματικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης από βήματος της Βουλής, όχι τώρα, πριν από κάποιους μήνες, είχε πει ότι εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς, πριν το πει ο Σόιμπλε, θα συμφωνούμε μαζί του. Η κυβέρνηση βρήκε ένα τρόπο να συμφωνήσει με κάποια μέτρα τα οποία μάλιστα μπορεί στο άμεσο μέλλον να μην συνοδοτούν συγκεκριμένο κόστος, αλλά ένα ευθέτω χρόνο τέλος πάντων. Προς τι η τόσο σφοδρή αντίδραση, επειδή θέλατε κάτι, μια ευθεία σύγκρουση, θέλατε εσείς ένα Brexit? Τι θέλετε τέλος πάντων? Τι σφοδρή αντίδραση. Εδώ και ένα χρόνο, γιατί μίλησε ο κ. Λάζος για επιτυχία. Εδώ και ένα χρόνο έπρεπε να τελειώσει η αξιολόγηση. Μπορεί να μην χρειαζόμαστε χρήματα τώρα, χρειαζόμαστε τον Ιούνιο. Και από τον Μάρτιο και μετά, όταν θα γίνουν εκλογές στην Ολλανδία και στη Γερμανία, δεν θα μπορούσε να περάσει κανένα μέτρο από τα κοινοβούλια τους. Έπρεπε λοιπόν οπωσδήποτε να πάρουν την απόφαση τώρα. Εμείς και φυσικά και θέλαμε, νομίζω και ο Μητσοτάκης το έλεγε πάρα πολλές φορές, ότι θέλει να τελειώσει την αξιολόγηση για να βγούμε στο δρόμο να βγούμε από το δρόμο της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και της αναξιοπιστίας. Όμως έλεγε ότι αν δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς, τότε φύγετε. Αυτή ήταν η αντίδρασή μας. Εμείς φυσικά και θέλαμε να κλείσει αξιολόγηση. Ένα χρόνο καθυστέρησαν. Είναι πολύ άνανδρο και ανέντιμο να λένε ότι έφτυγαν οι θεσμοί και με το ΔΝΤ και τελικά. Ενώ λέγανε ότι δεν θα συμφωνήσουν με το ΔΝΤ, τώρα υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δέχονται λοιπόν και υποχωρούν σε απαιτήσεις του ΔΝΤ. Για ποια επιτυχία μιλάει το πρόγραμμα? Όταν θα μειωθεί το φορολόγητο. Κόκκινη γραμμή ήταν και αυτή. Θα μειωθούν οι συντάξεις, είναι ξεκάθαρο. Θα προνομοθετήσουν μέτρα για το 19, πράγμα που θεωρούσαν αντισταγματικό και είναι αντισταγματικό. Θα δεσμεύει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση και την ίδια και άλλη. Είναι τελείως άδικο και αντισταγματικό. Η ποσοτική χαλάρωση δεν έχει ξεκινήσει και αν θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο και μετά. Δέκτηκα, καταρχήν έγινε μια συμφωνία επί της αρχής. Ούτε έχουμε, θα γυρίσουν απλά να συμφωνήσουν. Είπανε για τους, ότι θα μειώσουν τον ένφια και ότι θα κάνουν κάποια μέτρα για να ελαφρύνουν τις πωλήσεις. Αυτό θα γίνει εάν θα πιάσουν στόχο πάνω από το 3,5%. Δηλαδή αν θα έχουν 4,5% στο ΕΠ, τότε λοιπόν θα μπορούν και πάλι θα έχουν μέτρα που να αφορούν την ανάπτυξη. Π.χ. η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να είναι μέτρο για την ανάπτυξη. Η μείωση του ένφια δεν είναι μέτρο για την ανάπτυξη. Αλλά και πάλι σε συμφωνία με τους θεσμούς και με την Τρόικα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η κυβέρνηση μόνη της. Μιλάμε λοιπόν ότι δεν είναι μια επιτυχία. Απλά πρέπει να κλείσει αξιολόγηση για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί από τον Μάρτιο και μετά, και να θέλουν, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν τα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών.
ότι καθυστέρησαν, είναι επιζήμιο εδώ και ο Ρέγκλιν το είπε, ότι με όλη την καθυστέρηση από το 2014 και μετά και με όλο αυτό που συνέβη και το 2015 έχουν ζημιώσει την Ελλάδα κατά 100 δις. Και αυτό το είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Λοιπόν, εμείς γνωρίζαμε ότι φυσικά και θα υπογράψουν την αξιολόγηση. Καθυστερούσαν επίτηδες βέβαια για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ξέραμε ότι δεν πρόκειται να αφήσουν την εξουσία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα αυτά λοιπόν γινόταν για να δείξουν, να δώσουν την εντύπωση ότι μάχονται και ότι και αγωνίζονται, αλλά στην ουσία ξέραμε ότι θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, αυτό που γίνεται λοιπόν, μπορεί μεν με την αξιολόγηση να θέτει τη χώρα πάλι να μπει σε ένα στάδιο πιο ασφαλές για τη χώρα και για την οικονομία, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που κάνει είναι άναδρο και ανέντιμο, που προνομοθετεί μέτρα για το 2019. Εσείς και δεν ξέρετε και για πόσα τους, χρόνια. Στη θέση τους τι θα κάνατε, εάν αυτό απαιτούσαν οι δανειστές? Δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο το 2014. Ήδη το λέει και ο Ρέγκλιν το 2014 και πάρα πολλοί αξιωματούχοι. Το 2014 υπήρχε ένα φως στο τούνελ. Ήταν καλός. Να πω ότι αυτό που βγήκε τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο του 2017 έχουμε έχουμε 29.000 απολύσεις περισσότερες από τις προσλήψεις. Τον Ιανουάριο του 2014 είχαμε σύν 6.000. Έχουν ανατραπεί τα πάντα. Δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Εμείς δεν θα κάναμε δημοψήφισμα που το όχι το κάναμε ναι. Δεν θα υπογράφαμε νέα μνημόνια γιατί ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στις αγορές. Είχαν γίνει πολλά πράγματα και δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Καθυστέρησαν πάρα πολύ. Έδειξαν ότι είναι αναξιόπιστος και ο κύριος Τσίπρας και όλα τα στελέχη. Άλλα λόγια λέει το ένα στέλεχος, άλλα λέει ο άλλος και φυσικά δεν τους εμπιστεύονται. Και όλα αυτά που γίνονται και όλα αυτά που θα τους υποχρεώσουν να υπογράψουν είναι γιατί δεν μας εμπιστεύονται. Αυτό, γι' αυτό τον λόγο θα μας βάλουν να υπογράψουμε. Μάλιστα. Το 3,5% και δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Κύριε Τζιέ, είναι καταρχάς θετικό ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία, αν και δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά ξεκινάει ο διάλογος για την επίτευξη της συμφωνίας. Είναι θετικό, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, κατά πώς λέτε, ή κάτι φαίνεται στο βάθος? Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σπιτσέρη, να ξεκινήσω με το σημερινό σκίτσο του ΑΡΚΑ, έτσι για να ομορφύνω και λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, ο ένας εκ των δύο λέει θα σας δώσω ανταποδοτικές συντάξεις, ανταποδοτικά μέτρα, θα ωφεληθείτε στην πορεία του χρόνου κτλ. Από κάτω ο έτερος της εικόνας, ο οποίος εκπροσωπεί το λαό, αλήθεια, αποκρίνεται. Και απαντά ο άλλος, γιατί σας έχω πει ποτέ ψέματα. Το καταλάβατε? Μάλιστα. Πολύ ξεκάθαρο. Αλλά παρόλα αυτά, είναι άδικο και από την κυβέρνηση να πανηγυρίζει και από την αντιπολίτευση να οριάται. Πρέπει να δούμε γραμμένη τη συμφωνία, να δούμε τι αποφασίστηκε, να δούμε τι έχουν γράψει σε χαρτί. Αυτή η κατάσταση τώρα, αυτή μια πολιτική συμφωνία που επετεύχθηκε και θα έρθουν τα μέσα τη Δευτέρα, οι θεσμοί τη Δευτέρα, για να λύσουν τις λεπτομέρειες, πρέπει να τη δούμε σε χαρτί, να την πάμε και στη Βουλή. Μην επανέλθουμε στον Φεβρουάριο του 2015 πάλι. Τα θυμάστε στις 20 του μηνός, ακριβώς την ίδια ημερομηνία, τι συνέβη. Θα το φέρετε στη Βουλή? Όχι, δεν χρειάζεται να το φέρουμε στη Βουλή. Και εκεί υπογράφτηκε η θανατική μας καταδίκη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ακόμα από εκεί ξεκινάμε. Το κακό έχει ξεκινήσει από εκεί. Με την αλίστου μνήμης εξάμηνο Βαρουφάκη. Μην το ξεχνάμε, 20 Φεβρουαρίου του 2015 έγινε αυτό. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Δεν έχει κυλήσει καθόλου νερό από τότε. Το θυμάστε που παρακαλούσαμε όλα τα κόμματα να έρθει η συμφωνία στη Βουλή και λέγαν δεν χρειάζεται να έρθει στη Βουλή. Και πού καταλήξαμε? Στα capital controls, στα δημοψηφίσματα, στις εκλογές κτλ. Έτσι, στην καταβαράθρωση της οικονομίας, την οποία ζούμε και σήμερα ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν ούτε οι μεν να πανηγυρίζουν, ούτε οι δε να φωνασκούν. Πρέπει να δούμε τη συμφωνία. Είναι θετικό που υπογράφτηκε συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι προφανώς, βλέποντας μάλλον τις χώρες τους, τις εκλογές τους, τα συμφέροντά τους, τις αντιδράσεις που έχουν από το Σούλτσο, ξέρω εγώ, η Μέρκελ, ή ο Ντάιζενμπλουμ στην Ολλανδία που έρχονται εκλογές, όλα αυτά μαζί πακέτο τους οδήγησαν να υπογράψουμε μια πολιτική συμφωνία η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση. Πάντα είναι μια συμφωνία. Αφού τη ζητάμε τόσο καιρό. Ακοροϊδεύομαστε μεταξύ μας. Αλλά λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Και δεν υπάρχει γραμμένο. Και πρέπει να έρθει στη Βουλή να αντικρουστεί.
Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε λίγο έτσι, να αποσαφηνίσω κάτι για το οποίο, ας πούμε, η κυρία Φιλιππίδου υιοθετεί την τακτική αυτή του κόμματός της. Γιατί με διακόπτετε. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι μπορεί να κάνουμε διάλογο. Αν μου απευθύνατε σε μένα. Όχι, νόμιζα ότι τελείωσε. Α, εντάξει, συγγνώμη. Νόμιζα ότι κάνει τον κύκλο. Συνεχίστε. Δεν υπάρχει. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να κάνουμε ελεύθερο διάλογο. Ναι, κανένα πρόβλημα. Διάλογο να κάνουμε, να τελειώσουν την τοποθέτηση. Νόμιζα να πείτε κάτι εμένα. Με βάση αυτά που είπα. Έτσι. Λοιπόν, για να κλείσω τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να βλέπουμε και πολλά. Δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία πολιτική. Έτσι, οι πολιτικές δυνάμεις υπέγραψαν αυτό το κείμενο για να λυθούν τα προβλήματα προς στιγμήν και με ορίζοντα τις εκλογές της Ευρώπης. Αυτό είναι το θέμα. Η κυβέρνηση τη συμφέρει γιατί θέλει να κάτσει στην καρεκλίτσα της. Έχει βολευτεί, το έχει αποδείξει περίτρανα. Δεν την ενδιαφέρουν και πολλά πολλά. Γιατί εσείς θέλετε εκλογές? Όχι. Θεωρείτε ότι είναι λύση? Οι εκλογές, το τι ζητάμε εμείς είναι δεδομένο, κύριε Σπιτσέρη. Το ξέρετε. Εμείς θέλουμε εθνική συνεννόηση. Μετά από εκλογές στην παρούσα φάση. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Εθνική συνεννόηση μετά από εκλογές. Από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Αλλά λέτε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου ποια είναι, δηλαδή? Τα χρώματα του Δημοκρατικού Τόξου τώρα δεν θα τα επαναλάβω. Να βγάλετε έξω τη Χρυσή Αυγή και να τα βάλετε τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Είναι σαφές. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Αυτό είναι γνωστή θέση του Πασόκ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Κύριε Λάζο, νομίζω ξεκάθαρη. Έτσι. Ναι, ναι, και να πάμε λοιπόν, σαν αρχική τοποθέτηση. Να μιλούμε και στους τηλεθεατές σας, να μιλούμε τον πανικό. Γιατί αυτό περιμένουμε. Δηλαδή η συμφωνία δεν περιλαμβάνει. Εσείς πανηγυρίζετε, εγώ δεν λέω ούτε ένα ευρώ πρόσθετης λιτότητας. Εντάξει. Αν θα υπάρξει νομοθέτηση κάποιων μέτρων, θα είναι, αυτά τα μέτρα θα είναι δημοσιονομικά. Μιλήστε στο φορολόγιο του πλήρου, δεν είναι μέτρο λιτότητας. Δηλαδή για το 2019-2025. Όλη η νομοθέτηση θα αποτελεί ένα κενό γράμμα, ξέρετε, αν δεν υπάρξουν ρυθμίσεις που θα αφορούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Εντάξει. Τώρα, εδώ, ξέρετε, υπάρχει μια ρύση του ΜΑΟ, η οποία λέει ότι εκεί που υπάρχει μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση. Φαίνεται λοιπόν τελικά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βρήκε να πει ούτε μια θετική λέξη για το θέμα της συμφωνίας. Έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Υπάρχει μια μηχανία, όλο το χρονικό διάστημα. Όλα για μας μιλάτε όμως. Δηλαδή, υπερασπιστείτε το όνομα. Λοιπόν, εσείς πανηγυρίζετε και εμείς λέμε ότι αυτό. Φόβο, δεν είναι πανηγυρισμός. Ποιος φόβος, δεν είναι πανηγυρισμός, αυτό το λέμε. Λοιπόν, και μια και αναφερθήκατε λίγο στα εργασιακά. Σε σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς οι συντάξεις δεν είναι μέτρο λιτότητας. Τι είναι δηλαδή. Επιστροφή στην εκπομπή Pre News. Ένα είναι το θέμα, οι εξελίξεις στον απόϊχο της καταρχής συμφωνίας που επιτέθηκε. Μια συμφωνία δηλαδή που ουσιαστικά εν τέλει δεν υπάρχει. Απλά είναι μια συναπόφαση της κυβέρνησης και των θεσμών ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια συμφωνία. Κυρία Φιλιππίδου, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και είναι μια κρίσιμη στιγμή διαρκείας. Δηλαδή από το 2010 μέχρι τώρα, που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Σύμφωνα με το Reuters, μετά από 7 χρόνια προγραμμάτων διάσωσης με δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν συστρέψει στη χώρα, τα ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα όχι απλώς δεν βελτιώνονται, αλλά επιδεινώνονται με ρυθμό που δεν παρατηρείται σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, ο κύριος Λάζος έκανε λόγο για στρατηγικό, και το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για στρατηγικό αδιέξοδο της Νέας Δημοκρατίας. Το πιο σκληρό που άκουσα από φίλο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι εγκλωβισμένη σε μια πολιτική Άδωνη Γεωργιάδη της σκληρής αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία με ένα στόχο να πέσει η κυβέρνηση, αδιαφορώντας εν τέλει για τη χώρα. Εσείς όμως κατηγορούσατε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν συνεργάζεται, ότι είναι ζήτημα να σωθεί η χώρα και αυτό προέχει. Τι έχει αλλάξει? Μήπως όντως είστε εγκλωβισμένοι σε μια τέτοια τακτική? Ναι.
Τότε καλούσατε το ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριφερθεί υπεύθυνα ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Που δεν συμπεριφέρθηκε. Σήμερα, βέβαια. Ναι, δεν συμπεριφέρθηκε. Σήμερα είστε εσείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ναι, δεν είναι όμως έτσι. Το να ζητάτε σώνη και καλά εκλογές τώρα, όταν η κατάσταση παραμένει. Όταν επί ένα χρόνο δεν κλείνει η αξιολόγηση. Όπως τότε. Γιατί. Λοιπόν, όταν λοιπόν εμείς ζητούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριφερθεί με σύνεση και υπευθυνότητα. Ναι, παρόλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωξε εκλογές λοιπόν, γιατί έλεγε ότι δεν γίνεται με αυτή την κυβέρνηση να προχωρήσει. Εμείς βοηθήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία βοήθησε για να βγάλει τη χώρα, για να συμφωνήσει εκείνη την περιβόητη συμφωνία το καλοκαίρι μετά το δημοψήφισμα. Και φυσικά και μάλιστα είπε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορώ να βοηθήσω. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχτηκε τη Νέα Δημοκρατία. Αμέσως λοιπόν έκανε την διακυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ και τελείωσε λοιπόν. Τους έκανε πέρα όλα τα άλλα κόμματα λοιπόν, παρόλο που το καλοκαίρι, παρόλο που δεν είχαν λοιπόν την υποχρέωση, αλλά έπρεπε να βοηθήσουν τη χώρα γιατί είχαμε φτάσει πια στον γκρεμό, βοήθησαν λοιπόν τη χώρα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε το δρόμο μόνος του, χωρίς λοιπόν όχι απλά ούτε να ακούει τη Νέα Δημοκρατία, ούτε να ακούει. Και έφτασα σε ένα σημείο που η διακυβέρνηση αυτή είναι τόσο καταστροφική. Και ο Μητσοτάκης δεν το λέει από μόνος είτε στελέχη ότι εμείς θέλουμε εκλογές. Του ζητάει ο κόσμος. Εγώ προσωπικά πάρα πολλούς συνέχεια βρίσκω μπροστά μου που λένε πότε θα φύγουν, πότε θα κάνουν. Δηλαδή δεν το λέει από μόνος ο Μητσοτάκης. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και θέλει εκλογές για να γίνει πρωθυπουργός. Είναι αυτό που ζητάει. Όλοι οι πολίτες αυτοί που εν πάση περιπτώσει δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεινοπαθούν, που πληρώνουν, που δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση, θέλουν να φύγει, να φύγει. Και αυτό το λένε. Και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που είπε είναι ότι σίγουρα οι εκλογές έχουν ένα κόστος φυσικά για τη χώρα. Και εμείς δεν είμαστε από αυτούς που λέμε συνέχεια να γίνονται εκλογές. Όμως η παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο καταστροφική από ό,τι να έφευγε. Και τόσο καιρό που ζητούσε, το ξανά είπα και πριν, είναι αφού δεν κλείνει αξιολόγηση, αφού δεν κάνουμε τα ρυθμίσεις, αφού δεν κάνουμε το ένα. Εάν λοιπόν δεν μπορούν να προχωρήσουν, δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο ανάπτυξης, δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο από αυτά μεγάλα στην Αθήνα, τότε να φύγουν για να γίνουν εκλογές. Κύριε Τσιγέ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη βρίσκεται κατά την εκτίμησή μου σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, γιατί σε συνθήκες πόλωσης, πολλότε μάλλον όταν θα πλησιάζει η ώρα των εκλογών, θα καλείται κάθε φορά να πάρει μια συγκεκριμένη θέση με ποιον θα ταχθεί, με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αυτό είναι και ο κύριος παράγοντας της παρέτησης ενός στελέχους σας, του Θανάση του Χειμωνά, ο οποίος θεωρεί ότι μάλλον αληθωρίζεται προς το ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι, ή κάπως έτσι το αντιλαμβάνεται. Και υπάρχουν και δύο τάσεις στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Υπάρχουν αυτοί που φαίνεται ότι προκρίνουν έναν διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει καμία τέτοια συζήτηση και μάλλον στρέφονται περισσότερο προς τον κύριο Μητσοτάκη. Τι λέτε, θα μπορέσετε σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση να πάρετε μια θέση και να κρατήσετε ένα διακριτό στίγμα ως Δημοκρατική Συμπαράταξη? Ποιο θα είναι αυτό? Λοιπόν, κύριε Σπιτσέρη, από την ερώτησή σας θα χωρίσω την απάντησή μου σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα δεχτήκαμε επίθεση φιλίας από τον κύριο Φίλη. Βεβαίως. Ο οποίος όμως μέσα στη ρήμη του λόγου είπε μπορεί να βρωμάει το ΠΑΣΟΚ. Όχι, το είπε, ήταν ρητορικό το όπως εγώ το έλεγα. Μπορεί να βρωμάει λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι πιο συγγενές με εμάς. Εάν τους βρωμάμε, ας πάνε με τους ΑΝΕΛ. Μάλιστα. Πρώτον. Πρώτη παράγραφος. Πρώτη παράγραφος. Δεύτερη απάντηση. Για το Θανάση το Χειμωνά θα μου επιτρέψετε να κλέψω 1-2-3 λεπτά, επειδή έχω την τιμή να ανήκω στους 73 ήρωες, όπως μας ονόμασε στην επιστολή που συνυπέγραψαν του, που συνυπέγραψαν την υποψηφιότητά του στο 10ο συνέδριο του κόμματος. Εν γνώση μου και ήξερα τι ήθελα, γι' αυτό και υπέγραψα για το Θανάση το Χειμωνά. Θέλω την ανανέωση στο κόμμα. Αυτό είναι γενική μου στάση. Είμαι στο κόμμα, είμαι μεγαλούτσικος, είμαι 56-57 χρονών. Θέλω νέα παιδιά, θέλω να έρθουν νέοι άνθρωποι να πλαισιώσουν το κόμμα. Τότε μόνο θα γίνουμε δυνατοί, τότε μόνο θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ξανά την εξουσία. Ο Χειμωνάς στην παρέτησή του δήλωσε ότι μόνο ο Θανάσης άσπρα κεφάλια βλέπει. Ναι, αλλά είπε όμως ότι προς το παρόν αποσύρωμαι.
μπορεί να αποσυρθώ και για πάντα. Εγώ στέκομαι στο προς το παρόν αποσύρωμαι, γιατί το θεωρώ σημαντικό κεφάλαιο για την παράταξή μας. Πάει και το θέμα του Θανάση Χειμωνά, ο οποίος είναι πολιτικός μου φίλος, δεν είναι προσωπικός μου φίλος, πολιτικός μου φίλος, έτσι. Και τρίτον, πάμε στο κύριο θέμα της ερώτησης, είναι το τι στάση κρατάμε. Κύριε Σπιτσέρη, έχουμε κουραστεί να το λέμε. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, εκφράζει έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στην χώρα, στην Ευρώπη, στα πάντα. Ιστορικά, πολιτικά αυτή τη στιγμή, κοινωνικά, εκφράζει ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Δεν είναι ουρά ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να θεωρηθεί ουρά δικιά μας, η οποία εκμεταλλευόμενη τις περιστάσεις κατάφερε να πάρει κεφάλι και να γίνει εξουσία. Εμείς είμαστε σε αυτό το χώρο και εμείς θα παραμείνουμε μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, όποτε και αυτές, αν αυτές γίνουν, για το συμφέρον της χώρας θα αποφασίσουμε τη στάση μας. Το λέει ο αρχηγός μας ξεκάθαρα, σε όλους τους τόνους και όπου και αν βρεθεί. Για το συμφέρον της χώρας και όχι της παράταξης θα πάρουμε θέση. Ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, τι συσχετισμοί θα υπάρχουν στη Βουλή, πώς θα πάμε τι θέσεις, θα κάνουμε μια πολιτική συμφωνία, θα είμαστε με την Ευρώπη, θα προχωρήσουμε σε συμφωνία με την Ευρώπη. Αυτό έτσι θα κρυφούν οι συνεργασίες. Οι συνεργασίες δεν κρίνονται στα τραπέζια και στα καφενεία, κρίνονται στην πράξη όταν έρθει η ώρα. Εμείς είμαστε αυτόνομος πολιτικός χώρος. Εκφράζουμε τη σοσιαλδημοκρατία, το ριζοσπαστικό κέντρο όπως λέμε. Έχουμε συμμάχους σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας συμπαρίστανται και μας ωφελούν ποικιλοτρόπως. Ποικιλοτρόπως, ακόμη και η συμπεριφορά του Σόιμπλε εξαιτίας του Σούλτς είναι αυτή, νομίζω. Παίζει ρόλο δηλαδή η άνοδος του Σούλτς στη Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Η θέση μας σε όλη την Ευρώπη είναι σημαντική σε όλα τα κράτη. Το ίδιο ευελπιστούμε ότι θα παίξουμε και εμείς το ρόλο μας μετά από την καθίδρυση που πάθαμε για διάφορους συγκυριακούς λόγους. Η πορεία φαίνεται ανωδική. Πιστεύω να κερδίσουμε, να φτάσουμε ψηλότερα και να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο για τα πολιτικά πράγματα της χώρας στην επόμενη φάση. Κύριε Λάζο, νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο και έχει να κάνει με ένα αδιέξοδο το οποίο μάλλον έχετε δημιουργήσει στον εαυτό σας. Όταν γίνεται κυβέρνηση, όταν βγήκε πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015, ο αυτονόητος, αν και παράτερος κατά πολλές έννοιες σύμμαχος του ΣΥΡΙΖΑ, φάνηκε, δεν υπήρξε, ήταν μιλημένα τα πράγματα, ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ένα κόμμα, θα έλεγε κανείς, της ριζοσπαστικής δεξιάς, με εθνικιστικές θέσεις, που τέλος πάντων δεν θα τέργεζε σε καμία περίπτωση σε μια αριστερή κυβέρνηση, παρόλα αυτά ήταν η αυτονόητη κίνηση. Η αυτονόητη κίνηση επαναλήφθηκε και το Σεπτέμβρη του 2015, μετά από τις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ είχε υπογραφεί συμφώνιο, είχε υπογραφεί μνημόνιο, γιατί η προηγούμενη συμμαχία ήταν μια συμμαχία παράτερη μεν σε αντιμνημονιακή βάση, στηριγμένη δε. Παρά την υπογραφή του μνημονίου, εσείς συνεχίζετε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Φαίνεται ότι έχετε αφήσει κατά μέρους όλα τα extreme σενάρια και έχετε σαφή ευρωπαϊκή πορεία. Με ποιους και για πόσο μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Για παράδειγμα, σε αυτή την πορεία, όπως είπε ο κύριος Τσιτσιός, στην Ευρώπη οι φυσικοί σας σύμμαχοι είναι παντού οι σοσιαλδημοκράτες. Όπως είπε ο Νίκος Φίλης, εδώ δεν έχετε τίποτα να πείτε με τους σοσιαλδημοκράτες. Με ποιους. Σε αυτή τη στάση που κρατάει το κόμμα μας, κύριε Σπιτσέρη, θεωρώ ότι είναι η πιο ορθή και είναι απορίας άξιων και θα πρέπει να απαντήσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη στο ερώτημα τελικά, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει σοσιαλδημοκράτες συμμάχους στην Ευρώπη, εντός της χώρας μας, γιατί συμπορεύεται με την νεοφιλελεύθερη παράταξη τόσο του Σαμαρά λοιπόν στο παρελθόν, όσο και σήμερα. Νομίζω πρόσφατα ο κύριος Βενιζέλος μίλησε ότι μπορεί να συμπράξεται με κόμματα του ευρωπαϊκού τόξου εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό τελικά ότι το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν έχει καταφέρει, ξέρετε. Σας θυμίζω ότι ο Βενιζέλος δεν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Γερματά φαίνεται τελικά να μην μπορεί να αποδεσμευτεί
τελικά από το άρμα αυτή του. Αυτή είναι η ίδια εκτίμηση. Αυτό είναι η πρόεδρο. Τώρα εντάξει. Δεν είναι όμως απορία να δικαιολογήσουμε τις θέσεις. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει συμμάχους στους σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη, ενώ το ΠΑΣΟΚ εντός της χώρας μας συμπορεύεται με την νεοφιλελεύθερη. Εγώ θα σας πω ότι οι σοσιαλδημοκράτες της Ευρώπης με τους οποίους μπορείτε και προχωράτε, όπως ο Μάρτιν Σούλτς, παραμένει σε κυβερνητικό συνασπισμό με την Άγγελα Μέρκελ. Δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, είναι πιστός σύμμαχος της δικιάς προσπάθειας. Απλούστατα υπάρχει μια άλλη απάντηση, έτσι, εδώ πέρα, ξέρετε, ότι στο παρελθόν τα δύο κόμματα που τώρα παρουσιάζονται ως αν έχουν βουτήξει στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, στο παρελθόν ήταν βουτυγμένα μέσα στη διαφθορά, στη διαπλοκή, με αποτέλεσμα και το παρόν σήμερα να τους ενώνει. Λοιπόν, υπήρχαν λοιπόν επιλογές τέτοιες που χρήματα του ελληνικού λαού έχουν κατασπαρτηθεί, έχουν φαγωθεί. Και μάλιστα εμφανίζονται σήμερα, ξέρετε, ως θειασότες της χώρας. Αυτοί δηλαδή που ρήμαξαν τη χώρα, τη λελάτισαν και πρόσθεσαν, ας πούμε, ένα χρέος 320 δις περίπου, θέλουν σήμερα ο ελληνικός λαός να τους εμπιστευτεί ξανά και να τους δώσει άλλη μια ευκαιρία. Επιτέλους ήρθαμε στο γνωστό ποίημα. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Το ποίημα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πέρασε μισή ώρα χωρίς να την ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ποίημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς τα συστάδια κρατούσαν τα αστικά και κρυμμένα. Εσείς συμπράτατε με μέσα μαζικής ενημέρωσης που σήμερα έχουν χρεοκοπήσει. Εσείς λοιπόν και άλλοι αρχηγοί κομμάτων, μεγάλων κομμάτων, δεν μπορούμε να δηλώσουν, δημοσιοποιήσουν το πόθεν έσχεν στις συζύγους τους, όταν ας πούμε έχουν ένα θεσμικό ρόλο σήμερα. Αυτοί δανείστηκαν χρήματα, 300.000 ευρώ και για 11 χρόνια δεν πήραν ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό τελικά ότι το αμαρτωλό του παρελθόν, ξέρετε, του κάνει και σήμερα να συμμαχούν. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμαχήσει με τέτοιες δυνάμεις. Παρά με εκείνες οι οποίες επιδιώκουν να βγει η χώρα πραγματικά από το. Είδατε, κύριε Σπιτσέρη, που βρωμάμε. Όλοι αναμάρτητοι. Δεν σας το είπα εγώ, βρωμάμε. Έτσι το αισθάνονται οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να το κρύψουν. Δεν μπορούν να το κρύψουν οι άνθρωποι. Στοιχεία μιλάνε. Έχετε στελέχη που έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Δηλαδή είστε αναμάρτητοι εσείς και όλη η διαφθορά είναι σε εμάς. Κύριε Σπιτσέρη, 220 εκατομμύρια δάνειο η Νέα Δημοκρατία, 200 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ, χρήματα από τράπεζες τα οποία. Και τώρα ποιος θα πληρώσει την κόμμα εξουσίας όμως. Ποιος θα πληρώσει και πότε. Τα έχουμε πει εμείς χίλιες φορές, κύριε Λάζο. Δεν παρακολουθείτε, δεν μας παρακολουθείτε. Σε 600 χρόνια. Δεν μας παρακολουθείτε. Και μάλιστα δεν τα πληρώνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Θα ήθελα ένα σύντομο κύκλο τοποθετήσεων για αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Αυτό που συμβαίνει εκεί έξω είναι ότι πέρα από το αν θα πάμε σε εκλογές, πέρα από το αν θα υπάρξει συμφωνία, πέρα από το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει άλλους συμμάχους πολιτικούς ή όχι, εκεί έξω δεν κινείται φύλο. Η μικρομεσαία επιχείρηση σβήνει. Τα λουκέτα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Η ανάκαμψη δεν φαίνεται πουθενά. Κύριε Λάζο, ανάκαμψη. Αναθέρμανση της οικονομίας θα υπάρξει και πότε? Έχετε κάτι να μας πείτε, κάτι αισιόδοξο πραγματικά? Να μου πείτε, κύριε Σπιτσέρη, διαφωνώ με αυτό που λέτε. Στη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας, της Ξάνθης και της Κομωδινής ξεκινάνε και ανοίγουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μέλλον, με εξωστρεφείς, καινοτόμα προϊόντα και όλα αυτά. Έχετε κάτι να μου πείτε? Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι μόνο λουκέτα. Σαφώς και τα λουκέτα δεν προήλθαν έτσι την τελευταία διετία, φαντάζομαι. Έτσι, μια επιχείρηση για να κλείσει. Είναι μια συνέχεια μιας κατάστασης από το 2010 μέχρι σήμερα. Αλλά που δεν λέει να μπει ένα φρένο. Θα είναι πολύ αφελής οποιοδήποτε από εμάς, θεωρώ, που πιστεύει και σήμερα ότι θα επανέλθουμε στα επίπεδα του 2010. Η καταστροφή που υπέστη στη χώρα μας είναι τεράστια. Γίνεται μια προσπάθεια, ξέρετε, και μέσα στη συμφωνία αυτό που παραλείψαμε να πούμε είναι τελικά ότι θα επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις οι προσπάθειες για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γύρω στα 3 δις με την Παγκόσμια Τράπεζα και είναι σε μια διαπραγμάτευση κυβέρνηση για να μπορέσουν έτσι να απασχοληθεί ένα 100.000 περίπου θέσεις εργασίας στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο. Υπήρξε μάλλον ένα νομοθετικό πλαίσιο επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας που απορρίθμιζε και ελαστικοποίησε τις σχέσεις από το διάστημα 2010-2015 των εργαζομένων. Εμείς σήμερα παλεύουμε, ξέρετε, να αποκαταστήσουμε την αγορά εργασίας. Δηλαδή, καλό είναι αυτό. Δηλαδή, δουλειές πότε θα ανοίξουν?
Εσείς μου λέτε για τις συμβάσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Με το μισθό. Αλλά αν δεν, αν δεν υπάρχουν δουλειές, τι να την κάνει τη σύμβαση εργασίας. Μπορεί να υπάρχουν συμβάσεις εργασίας, αλλά εγώ να μην έχω δουλειά. Τι να το κάνω. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά ξέρετε, οι δείκτες, όπως έχουμε δει στη δημοσιότητα, σε πείσμα λοιπόν της καταστροφολογίας στην οικονομία, έχουν, έτσι, έχουν πάρει μια, έχουν αθετικό πρόσημο. Λοιπόν, η ανεργία και... έχει θετικό πρόσημο. Η ανεργία. Η ανεργία, σας πληροφορώ ότι την εκτοξεύσατε εσείς από το 10, από το 10 την πήγατε στο 30. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει μειώσει κατά 4 περίπου προσθέσεις μονάδες στην ενέργεια. Από το 10 δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, αν μιλάτε για έχουμε, έχουμε, κύριε Σπετσέρη, αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 1,8% το τρίτο τρίμηνο του 2016. Έχουμε αύξηση του όγκου των ακαθάριστων, ξέρετε, επενδύσεων, περίπου 12%. Έχουμε αύξηση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών για πρώτη φορά από το 1948. Αυτά είναι στοιχεία λοιπόν τα οποία βγαίνουν επίσημα από το Υπουργείο Οικονομίας. Έχουμε αύξηση 5,1% στην κατανάλωση, ιδιωτική κατανάλωση. Έχουμε αύξηση στα έξοδα όμως και στις επενδύσεις φυσικά. Να πούμε ότι έχουμε και έξοδα. Κυρία Φιλιππίδου, τι βλέπετε να γίνεται, σχολιάστε λίγο αυτά που είπε ο κύριος Λάζος. Ναι, δύο λεπτά. Πρώτον, αυτό που είπε και προηγουμένως, ότι για ποιο λόγο δεν εμπιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στον εσωτερικό χώρο, γιατί δεν εμπιστεύονται στην Ευρώπη. Πώς θα εμπιστευτούμε μια παράταξη και ανθρώπους που είπαν ψέματα, που εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό? Ποιο είναι το ψέμα? Λοιπόν, είπατε το ψέμα, μόνο ψέματα λέτε. Πείτε μου ένα. Ένα ψέμα. Θα καταργήσω με ένα νόμο, μέρα μεσημέρι, με ένα άρθρο το μνημόνιο. Το μεγαλύτερο νομίζω. Κάνατε δημοψήφισμα, το όχι το κάνατε ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Στις 21 Φεβρουαρίου του 2015. Το δημοψήφισμα ότι θα φέρετε το 13ο. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος, το ξέρετε ποιο ήταν? Λοιπόν, θυμάστε ποιο το ήταν? Ξέρω πολύ καλά, ήμουν δικαστική αντιπρόσωπος. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιο ήταν. Ποιο ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος προς τον πολίτη? Ποιο ήταν? Τα μέτρα που αποφασίστηκαν. Δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό το ερώτημα. Ξέρετε, το διάβασα και εγώ ήμουν αντίθετο. Το ερώτημα ήταν: συμφωνείτε με το κείμενο? Αυτό ακριβώς. Των θεσμών. Και είπανε ναι. Έτσι. Ναι, και είπανε ναι. Και. Αυτό είπανε ναι. Οι πολίτες. Δεν θυμάστε, δεν ψήφισαν. 60% είπανε. Όχι ψήφισαν. Ναι, είπανε όχι στα μέτρα. Ναι, αυτό εννοώ. Είπανε όχι στα μέτρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ήταν λοιπόν ένα διαπραγματικό χαρτί το δημοψήφισμα, κύριε Σπετσέρη. Ναι, ναι. Για να μπορέσει να κάνετε κυβέρνηση... όμως τώρα, να σας πω κάτι. Συνήθεια. Αν ήμουν εγώ ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήμουν εξοργισμένη. Γιατί πάτε τώρα να αποδείξετε ότι δεν κάνατε και κάτι λάθος. Ότι δεν τους εξαπατήσατε δηλαδή. Εδώ όμως ο κόσμος δεν τους εξαπατήθηκε. Λάθη κάναμε και πολλά. Λοιπόν, και άπειροι λοιπόν, ήμασταν. Λοιπόν, εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό πάνω... λοιπόν ούτε η Δημοκρατική Συμπαράταξη τους εμπιστεύεται. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Άλλα είπαν τόσα πολλά ψέματα, κατέστρεψαν τόσο πολύ την αξιοπιστία της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Nice. Μόνο γι' αυτό. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αν θα κερδίσει τις εκλογές, που έτσι δείχνουν τα πράγματα, ακόμα και αυτοδυναμία να έχει, υποθετικά, πάλι θα θέλει να καθίσει στο τραπέζι με άλλους. Αλλά όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και να πω κι εγώ αυτή την καραμέλα που τη λέει. Από το 2014 και μετά τα πράγματα ήταν καλύτερα. Υπήρχε φως. Δηλαδή, θα ήμασταν πολύ καλύτερα αν δεν γινόταν εκλογές και δεν έπαιρνε το τιμόνι της εξουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπήρχε ανάπτυξη. Μικρότερη θα υπήρχε όμως. Ναι. Κύριε Τζιγέ, βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ? Βλέπετε κάτι να αλλάζει? Γιατί αλλάζουν κάπως τα πράγματα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται. Δυστυχώς η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, γιατί εκεί ξεκίνησε η αρχική σας ερώτηση, δεν είναι καλή. Οι μικρομεσαίοι στενάζουν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένα αναπτυξιακό μέτρο που να προσβλέπει ή να τους βοηθά για να αναπτυχθούν. Και είπατε για νέες επιχειρήσεις, καινοτόμες κτλ. Τις υπάρχουσες που βγάζουν οι άνθρωποι το απροστοζήν. Θα τις κρατήσουμε. Θα τις κρατήσουμε όρθιες. Θα επιβιώσουν, θα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί τα προστοζήν, θα μπορέσουν κάποια στιγμή να προσλάβουν έναν υπάλληλο? Το ξέρετε, είναι χιλιοϊπωμένο αυτό, ότι αν οι μικρομεσαίοι πάρουν από έναν υπάλληλο, το πρόβλημα της ανεργίας λύνεται την επόμενη μέρα. Οι μικρομεσαίες, έναν. Αλλά... έχουμε 850.000 μικρομεσαίες. Οι μισές να πάρουν, λύνεται και το πρόβλημα της ανεργίας. Άρα πρέπει να δούμε αυτούς που υπάρχουν κάποια αναπτυξιακά μέτρα. Τα ασφαλιστικά, τα φορολογικά και όλα αυτά που έρχονται είναι όλα αντιαναπτυξιακά. Δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Ο χρόνος δυστυχώς είναι πολύ πιεστικός σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και εσάς που επιλέξατε το Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά.